καλημέρα λοιπόν. Ναι, επιστρέψαμε και φεύγουμε γρήγορα. Πηγαίνουμε στην πάντα, Αμοργό. Ναι, γιατί έχουμε εκεί την Ιωάννα Συνοδυνέ, η οποία θα μας βοηθήσει λίγο σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα Σάντα Ριφάκια. Μια εκδήλωση που γίνεται για δεύτερη χρονιά, νομίζω, στην Αμοργό, έτσι δεν είναι? Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, εσείς, καλές γιορτές να περάσουμε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, επίσης. Και πρώτα να κάνουμε ένα rebrain Αμοργός, rebrain Άξος, rebrain Πάρος, ξέρω εγώ, και μετά το Γκρίς, γιατί αν δεν το καταλάβουμε λίγο εμείς εδώ στα μικρά μέρη ότι δεν πρέπει να φεύγουμε. Μπράβο. Το έχω ένα παράπονο, δεν πρόκειται να το καταλάβουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και πώς θα τους κρατήσουμε εδώ πέρα, για πες πώς κάνουμε rebrain Αμοργός λοιπόν. Προσπαθούμε, βλέπω και εκεί ακούω, ο Δήμος σας έχει προγραμματίσει εκδηλώσεις, έτσι και ο δικός μας Δήμος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε κάναμε το Αμοργός Run σαν τα ρυφάκια, σαν τα μικρά κατσικάκια αθληθήκαμε και τρέξαμε. Πέρυσι ντυμένη στα κόκκινα, φέτος ντυμένη στα πράσινο, αυτό το χριστουγεννιάτικο το πράσινο. Όλα τα παιδιά της Αμοργού, από όλα τα χωριά, ένα διήμερο με αθλητικές δραστηριότητες, υπό την καθοδήγηση της Ράνιας της Ρεμπούλη, της πρωταθλήτριας Μαραθωνίου Αθήνας και των δύο συνεργατών της, του Ανέστη και του Χρήστου Παπούλια. Α, ήρθε ξανά, γιατί δεν το διάβασα στο κείμενο και αναρωτιόμουν αν ήρθε ή όχι. Μέχρι τελευταία στιγμή με τις φουρτούνες και με τις κακοκαιρίες και με όλα αυτά, εντάξει, ήταν, γιατί έχουμε προγραμματίσει και άλλες δραστηριότητες και πέρυσι και μετά με τις κακοκαιρίες δεν μπόρεσε να έρθει, γι' αυτό δεν είχε ανακοινωθεί το όνομά της. Ήταν ένα φανταστικό διημέρο, ευτυχώς μας έκανε καλό καιρό. Και είναι μια ευκαιρία για όλα τα παιδιά της Αμοργού να γνωριστούν, γιατί άλλο να παίζουν σε ένα γήπεδο, σε μια λάνα, και άλλο σωστό, να κάνουν όλοι μαζί κάτι έτσι οργανωμένα. Περίπου πόσα παιδιά ήταν? Σύνολο τα παιδιά της Αμοργού, γιατί ήταν για τις ηλικίες νηπιαγωγείου και δημοτικού, σύνολο ήταν 130 παιδάκια, είναι γραμμένα στα σχολεία δηλαδή, γύρω στα 100 παιδιά είχαμε και κάποιες απώλειες. Γιατί είναι και μακρινές οι αποστάσεις στην Αμοργό, δεν μπορούν όλα τα παιδάκια να μεταφερθούν. Ήταν φανταστικά, τρέξαμε, το ευχαριστηθήκαμε. Ο Δήμος Αμοργού για δεύτερη χρονιά στηρίζει τις σκέψεις των συλλόγων μας και γονέων και κηδεμόνων όλης της Αμοργού, γιατί ήταν συνεργασία των συλλόγων και του συλλόγου του δικού μας, του φυσιολατρικού, της Παλιάς Στράτας. Παλιά Στράτα. Μια συνεργασία που, εντάξει, αποδίδει και κάνει καλό και στα παιδιά και στους μεγάλους, γιατί και οι μεγάλοι το ευχαριστήθηκαν. Ωραία. Για τους μεγάλους είχε κάτι ιδιαίτερο ή ήταν μόνο για τα παιδιά όλες αυτές οι γιορτές? Όχι, τρέξανε και οι μεγάλοι μαζί με τα παιδιά. Όχι, εντάξει. Αυτός ο αγώνας ήταν έτσι 800 μέτρα εδώ από το λιμάνι της Αιγιάλης προς τον πολυχώρο των σχολείων, αλλά όλοι ήμασταν με σκουπάκια αγιοβασιλιάτικα και με μπλουζάκια που ήταν δώρο για όλους. Ο Άγιος Βασίλης έφερε τίποτα στα παιδιά ή δεν ήρθε καθόλου? Ο Άγιος Βασίλης, να μην κρατάμε και κάτι για τις γιορτές εκείνες. Α, σωστά, ναι, εντάξει. Πρέπει λίγο, είχαμε πολλά γλυκίσματα και έτσι λιχουδιές αμοριανές από τους συλλόγους γονέων, είχαμε πένους, είχαμε μετάλλια. Είχαμε τα δωράκια τους, εντάξει, τα μπλουζάκια, τα σκουπάκια τους έδωσε πολλά αυτό το Σαββατοκύριακο. Ωραία, μπράβο. Ξέρεις αν θα υπάρχει κάτι άλλο μέσα στις γιορτές ή είμαστε σε αυτό το επόμενο διήμερο? Το επόμενο Σαββατοκύριακο ο Σύλλογος Γονέων της Αιγιάλης έχει προγραμματίσει μια θεατρική παράσταση, ζωντανή θεατρική παράσταση με τον Δημήτρη Περίκιο. Θα έρθει στο νησί. Και έχουν προγραμματίσει, καλά, εμείς, επειδή φεύγουν εδώ οι γονείς με τα παιδιά, φεύγουν για γιορτές Χριστουγέννων. Το ίδιο γίνεται και στην Άξο, μη στενοχωριέστε, το ίδιο γίνεται και στην Άξο. Ναι, στα σχολεία θα κάνουν λίγο πιο νωρίς τις γιορτές τους, τις σχολικές γιορτές. Θα γίνει στολισμός εδώ από τους συλλόγους της περιοχής. Στολίζουν βάρκες, στολίζουν τα δέντρα στα χωριά. Πρέπει να έχει μπει φάτνη στα κατάπολα, νομίζω, από την ΕΔΟΚ. Να πούμε ότι η ΕΔΟΚ ήταν πάλι και στήριξε τις δράσεις αυτές το Σαββατοκυριακό για να έχουμε κάποια ασφάλεια παραπάνω. Να πούμε ότι η ΕΔΟΚ είναι η εθελοντική ομάδα της Αμοργού που έχει σχέση με διάσωση, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Και πάει και σε άλλα νησιά, αλλά πάντα είναι εδώ και στηρίζει τις δράσεις στην Αμοργό. Και φυσικά η Blue Star που χορηγεί και υποστηρίζει με τα εισιτήρια όλες αυτές τις δράσεις. Γενικά ο χειμώνας μας κυλάει μέχρι τώρα, αν και νομίζω ότι είναι καλοκαιρινός ο χειμώνας. Δηλαδή ακόμα, ναι, τώρα περιμένουμε τη Διδό, να δούμε. Τη Διδό Σωτηρίου, αν θα κατέβει ή όχι. Θα γίνει εκεί όνομα, για να δούμε, θα κρατήσει την υποσχέση. Γιατί περιμένουμε να χειμωνιάσει, δεν έχει χειμωνιάσει ακόμα έτσι. Πολύ λίγες βροχές, το κρύο, εντάξει, όταν πέφτει ο ήλιος το βραδάκι σίγουρα έχει παραπάνω, αλλά όλη τη μέρα είναι καλοκαιρινές οι θερμοκρασίες. Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Εσείς αυτό από εκεί. Τα ίδια είμαστε και εμείς με ένα χώρο. Μέσα στις άκρες, ναι. Ό,τι είναι εκεί. Πρέπει είναι να και κρατήσουμε εδώ, τον κόσμο
δήμο στα νησιά να φεύγουν 2-3 μέρες, εντάξει, να πάνε τα παιδιά να δουν στολισμένη την Αθήνα ή την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά πρέπει να μένουμε στα νησιά μας. Αλλιώς rebrain δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχετε κανένα ιδιαίτερο εσείς στολισμό, γιατί στην Αθήνα φέτος έχουμε δει διάφορα και γίνεται μεγάλη συζήτηση. Εσείς είστε λίγο στα πιο παραδοσιακά, έτσι. Είμαστε πιο παραδοσιακοί, πιο λιτοί. Είναι οικογενειακές γιορτές τα Χριστούγεννα, οικογενειακή γιορτή. Λίγο έτσι και να κρατάμε λίγο και τα. Και τα έθιμα. Δηλαδή, τη λιτό, ναι. Μπράβο. Καραβάκι θα στολίσετε δηλαδή εσείς? Στολίζουν καραβάκι στα Κατάπολα και Φάτνη και εδώ στην Αιγιάλη ένα καραβάκι ο Σύλλογος Αρχαία Βίγλα. Στολίζουν τα χωριά στα πνευματικά κέντρα απ' έξω, φωτισμούς, αλλά όχι πολλά πράγματα υπερβολικά. Ναι. Εντάξει, έχουν μείνει ελάχιστα μαγαζιά ανοιχτά, εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Εντάξει, ο καθένας στολίζει έξω από το... Δεν είμαστε και μεγάλο μέρος, τα ξέρεις τώρα. Ναι, τα ξέρουμε αυτά. Τα έχουμε ακούσει τουλάχιστον, γιατί δεν πρέπει έχουμε... Μπράβο, ναι, αυτό πρέπει να έρθουμε. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλές γιορτές και θα τα ξαναπούμε. Ναι, με υγεία. Καλημέρα, Ιωάννα.